Θέλω να μου πεις πόσο συχνά θα ερχόσουν σχολείο αν δεν είχες απουσίες. 3 φορές την εβδομάδα. Ποτέ. Okay. Βασικά πρέπει και κάτι να μάθουμε. Οπότε δεν ξέρω, θα το σκεφτόμουν πολύ. Βασικά θα ερχόμουν κάθε μέρα αν δεν ήταν τόσο πρωινές οι ώρες. Αν ήταν από τις 10 η ώρα. Πολύ συχνά. Πού και πού, για να κάθομαι. Απλά έξω. Ίσως. Πόσο συχνά θα ερχόσουν στο σχολείο άμα δεν υπήρχαν απουσίες? 2 φορές την εβδομάδα. Λιγότερο συχνά. Θα ερχόμουν τα μαθήματα που με ενδιαφέρουν. Ποτέ, ήδη Παρασκευές. Πιστεύω ανάλογα το πρόγραμμα, γιατί είναι ανάλογα τα ποια μαθήματα με ενδιαφέρουν και ποια όχι. Τι θα έκανες αν δεν ερχόσουν στο σχολείο? Αρχικά θα κοιμόμουν σίγουρα λίγο παραπάνω. Θα μπορούσα να δούλευα, να βγάζα κανένα φράγκο έτσι να βγαίνα. Έχεις καμία ιδέα τι δουλειά σου θα μπορούσε να κάνεις? Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ δουλειά. Τότε θα έβγαζα χρήματα και θα μπορούσα να έκανα ό,τι ήθελα. Θα έβγαινα βόλτες, θα ασχολιόμουν με πράγματα που συνήθως με ενδιαφέρουν. Πες μας ένα-δύο έτσι ενδεικτικά. Βίντεο editing, μουσική και διάφορα, ναι. Θα δούλευα. Έχεις καμία ιδέα σου με τι δουλειά? Όχι κάτι συγκεκριμένο. Θα έβρισκα δουλειά. Έχεις καμία ιδέα τι δουλειά ή θα σε ενδιαφέρει κάποια συγκεκριμένο είδος? Όχι ιδιαίτερα, κάτι να πληρώνει. Βέβαια. Γυμναστική σίγουρα, αθλητισμό πιο πολύ, kickboxing που πηγαίνω, ασχολούμαι τώρα τα τελευταία χρόνια. Το χορό που ασχολούμαι ήδη. Okay. Δηλαδή θα αφιέρωνα σίγουρα περισσότερο χρόνο και δεν θα είχα το άγχος στο σχολείο. Τι θα έκανες εάν δεν πήγαινες στο σχολείο? Θα ασχολιόμουν μάλλον με video editing, να δημιουργώ έτσι βίντεο για διάφορα κοινωνικά θέματα. Πιστεύεις ότι το σχολείο πρέπει να είναι υποχρεωτικό? Σίγουρα, έως ένα σημείο. Δηλαδή, πιστεύω ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Τι είναι ένα θέμα που έχεις μάθει στο σχολείο? Δύσκολο τώρα. Από το σχολείο δεν θυμάμαι να έχω μάθει πολλά πράγματα. Αλλά ίσως από κάποιους καθηγητές που κάνουν καλά το μάθημα και αποκτώ ενδιαφέρον για περισσότερα μαθήματα. Δεν είναι. Μέχρι το γυμνάσιο, πότε είναι? Είναι, ναι. Ναι, με καλό κάνει. Γιατί εντάξει, μαθαίνεις από εκεί. Μαθαίνεις από το δρόμο, βέβαια, που λέμε. Μαθαίνεις και τα απ' έξω. Αλλά πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα μάθεις μόνο απ' έξω και το σχολείο βοηθάει σε αυτό. Υποχρεωτικό, όχι, γιατί δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να διαβάσει ή να κάνει κάτι που δεν θέλει. Δηλαδή, μπορεί σε κάποιον να αρέσει η γλώσσα και σε κάποιον να μην αρέσει τα μαθηματικά ή το αντίθετο. Mm. Οπότε πιστεύω ότι το σχολείο δεν θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικό να πάρει γνώσεις από πράγματα που σε ενδιαφέρουν. Επειδή ζούμε στην Ελλάδα, είτε είναι υποχρεωτικό είτε δεν είναι, το ίδιο κάνει οπότε. Δηλαδή και που είναι υποχρεωτικό μέχρι την τρίτη γυμνασίου, τι αλλάζει, κάποιοι δεν πάνε. Δεν έχουν συνέπειες, λες, ακόμα και αν δεν το τηρούν το υποχρεωτικό. Όχι. Έχω γνωρίσει παιδιά που δεν πάνε σχολείο στο γυμνάσιο και δεν είχαν καμία συνέπεια. Εννοώ νομικά, έτσι. Παρ' όλα αυτά, εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό? Και ναι και όχι, εντάξει, ναι. Κομπλέ είναι μέχρι το γυμνάσιο, αλλά και πάλι όπως και να έχει, ναι. Κάπως σαν υποχρεωτικό, ας το πούμε, δεν μπορείς να βρεις μια δουλειά η οποία θα σε πάρει τόσο εύκολα αν δεν έχεις τελειώσει το λύκειο. Εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικό το σχολείο? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί κανείς να μάθει με το ζόρι. Δεν έχει νόημα το να υποχρεώνεις κάποιον να μάθει πράγματα τα οποία δεν θέλει. Απλά κουράζεστε και οι δύο πλευρές. Και απλά θα έπρεπε το σχολείο να προσαρμοστεί λίγο στα θέλω του μαθητή και όχι ο μαθητής στα θέλω του σχολείου. Πιστεύω ότι ναι. Γιατί? Μαθαίνεις πράγματα. Μαθαίνεις ό,τι ορισμένα πράγματα που εντάξει δεν γίνεται να μάθεις αλλιώς. Πες μου κάτι, ας πούμε, που σε έχει βοηθήσει από αυτά που έχεις μάθει στο σχολείο. Να σκέφτομαι, πιστεύω με έχει βοηθήσει λίγο αυτό. Αν δεν πηγαίναμε, θα θέλαμε να πηγαίνουμε και τώρα που πηγαίνουμε δεν θέλουμε. Είναι το κλασικό ότι ό,τι δεν έχουμε, αυτό θέλουμε. Όχι. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Δηλαδή η εκπαίδευση γενικά δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Όποιος θα ήθελε θα μπορούσε να μάθει. Το σχολείο βοηθάει το μαθητή στην κοινωνικοποίησή του? Ναι. Πώς? Όχι το σχολείο, αλλά γενικά σαν σύνολο. Οι μαθητές, το ένα το άλλο, οι καθηγητές. Ναι, γιατί όχι, είναι μια μικρή κοινωνία. Ενισχύει κάπως αυτή την κοινωνικοποίηση, τη διάδραση μεταξύ των μαθητών το σχολείο? Ναι, σίγουρα. Με ποιο τρόπο? Λοιπόν, στα διαλύματα, ας πούμε, που βγαίνεις έξω και μαθαίνεις εκεί πέρα τα παιδιά και όλα αυτά και σε εκδηλώσεις και όλα αυτά. Ανάλογα. Υπάρχουν παιδιά που και στο σχολείο δεν μπορούν να κάνουν παρές. Υπάρχουν άλλα παιδιά που κάνουν πολύ εύκολα παρές, σχολείο, έξω, οτιδήποτε. Αλλά γενικότερα ναι, το να έχεις συνομιλικούς σου τριγύρω και να μιλάς είναι καλύτερο. Άμα είσαι πρόθυμος ή είσαι σε αυτή την ικανότητα, γιατί είναι λίγο ικανότητα να μπορεί να κοινωνικοποιείσαι. Άμα έχεις έστω μια βάση σε αυτό, μπορεί να βοηθήσει. Ναι, άμα είσαι εσωστρεφής τελείως, δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ. Βοηθάει κάπως το σχολείο, ας πούμε, κάποιον που είναι εσωστρεφής να του μάθει πώς να γίνει λίγο πιο κοινωνικός? Ναι, μπορεί να βοηθήσει, αλλά και αυτός πρέπει να θέλει. Δεν γίνεται να μην θέλει και να μάθει. Πρακτικά τον βοηθάει κάπως, κάνει κάτι για να τον βοηθήσει? Όχι. Απλά σε βάζει εκεί μέσα στο σώμα του λύκου και μαθαίνεις αναγκαστικά. Πιστεύω ότι βοηθάει γιατί εντάσσεται σε ένα περιβάλλον που έχει παιδιά και στην ηλικία του και πιστεύω ότι θα αναπτύξει παρέες και φίλους. Ναι, επειδή τον βάζει σε ένα περιβάλλον
και τον αναγκάζει ουσιαστικά να συναναστραφεί με άλλα παιδιά. Και ναι και όχι, είναι ανάλογα. Πες μας λίγο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα του παιδιού και αν είναι εξωστρεφής ή εσωστρεφής. Πιστεύω πως βοηθάει γιατί έρχεται πιο εύκολα σε επαφή με κάποιον. Πιστεύεις θα μπορούσε δηλαδή να κάνει κάτι το σχολείο ώστε να βοηθήσει ένα μαθητή που είναι εσωστρεφής ή δεν έχει αρκετές κοινωνικές δεξιότητες ακόμα? Έτσι όπως είναι το σχολείο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Τώρα γενικά μου ήταν λίγο σε μια πιο καλή κατάσταση, σίγουρα ναι. Και τελευταία ερώτηση. Πώς βοηθάει το σχολείο τον μαθητή να κοινωνικοποιηθεί? Απλά τον βάζει σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να είναι καλές οι συνθήκες ώστε να κοινωνικοποιηθεί. Δεν είναι ότι βοηθάει κάπως την κοινωνικοποίησή του. Άμα έχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή να τον σπρώξει ώστε να γίνει πιο κοινωνικός. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Θα βγει, πού θα βγει αυτό? Τέλεια, άψε. Άμα ψάχνεις δουλειά. Σίγουρα. Γράψε μας και το TikTok σας. Έλα, οι χίλιες φορές κανάρισμα. Έλα, ένα subscribe τώρα, γρήγορα, γρήγορα. Μάγκες, έλα όλοι ένα subscribe τώρα, ρε.